Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Χαριβλάδο. Θα τον δούμε μέσω Skype. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, αγαπητοί μου. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα σας. Πρέπει να μας διαφωτίσετε. Μετά τις ανακοινώσεις, μπορούμε να πούμε, και του Πρωθυπουργού. Ρέει χρήμα. Έτσι. Υπάρχει κίνδυνος για ανατροπή έτσι στον οικονομικό σχεδιασμό, για εκτροχιασμό του οχήματος του οικονομικού με όλα αυτά που λέμε, πάρτε από εδώ, πάρτε κι εσείς, πέφτει πάρτε δωράκι παρακάτω. Όμως, εντάξει, καλά είμαστε. Καταρχάς να ξεκινήσω ναι, από αυτό που είπατε, κύριε Ερίκο. Όντως πολιτική οικονομία κάνουμε εδώ πέρα, με την έννοια ότι μιλάμε για την οικονομία όχι σε ένα αφηρημένο πλαίσιο, αλλά στο πλαίσιο της εφαρμογής της σε όρους που σχετίζουν πάντοτε το οικονομικό με το πολιτικό σύστημα και το ευρύτερο οικονομικό σύστημα. Λοιπόν, μην περιμένετε καμία βροχή από χρήματα ή από χρυσάφι. Και μην περιμένετε καμία έτσι ανακάλυψη ή κατασκευή κάποιου λευτόδεντρου από την παρούσα κυβέρνηση. Ευτυχώς. Δεν ρέει χρήμα, ούτε και πρόκειται να βρέξει χρήμα. Το χρήμα ένας τίμιος άνθρωπος το βγάζει πάντοτε με δουλειά, χρησιμοποιώντας το μυαλό του και τα χέρια του. Το ζήτημα είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που να μπορούν όλοι οι άνθρωποι δημιουργικοί στον τόπο μας να έχουν καλές ευκαιρίες, έτσι ώστε στη βάση της εργατικότητάς τους, της φαντασίας τους και της δημιουργικότητάς τους να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή για τους εαυτούς τους, για τις οικογένειές τους και για τους γύρω τους. Σωστό. Ναι, έχουμε όμως ορισμένα δεδομένα και δεν θα πω για κάποια επιδόματα που συζητιόταν σήμερα αν θα υπάρχει χώρος για να δοθούν και άλλα βοηθήματα. Εγώ συζητάω για την πραγματική στήριξη της οικονομίας, το οποίο είναι και το ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, πέραν το ότι από 1η Απριλίου υποσχόμεθα, αν και είναι 1η Απριλιά, λέμε να σπάσουμε την παράδοση, θα γίνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό. Νέα αύξηση στο βασικό μισθό. Εξηγεί η κυβέρνηση. Το κάνω Απρίλιο διότι ανοίγει και η τουριστική σεζόν, έτσι ώστε να ξέρουν όλοι τι θα πάρουν, αλλά γιατί υπολογίζει και την ανάπτυξη. Είναι εφικτό. Απάνω σε μια θεωρητικά ή μια προσδοκόμενη ανάπτυξη να ετοιμαζόμαστε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, καταρχήν με βάση τα δεδομένα, τα ευρωπαϊκά, η βασική μισθή στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είναι πολύ χαμηλή, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό σχετίζεται με τη σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα των επιχειρήσεών μας, αγαπητοί μου. Στην ουσία, χαμηλή βασική μισθή δεν είναι καμία τιμωρία κανενός σε κανένα. Έχουμε σχετικά χαμηλούς βασικούς μισθούς, διότι οι επιχειρήσεις μας, πολλές από τις επιχειρήσεις μας για να είμαι πιο ακριβής, δυσκολεύονται στο να δώσουν υψηλότερους μισθούς ακόμα και στους εργάτες που έχουν μία ελάχιστη εξειδίκευση. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα της οικονομίας μας. Το σημαντικό πρόβλημα της οικονομίας μας είναι ότι, ας το πούμε έτσι, η μηλιά μας, αν πούμε ότι μια οικονομία είναι μια μηλιά, δεν βγάζει πάρα πολλά μήλα. Η μηλιά μας, εξαιτίας πολλών αιτιών, συγκυριών, επιλογών του παρελθόντος, δεν είναι μια δυνατή μηλιά. Δεν είναι ένα δέντρο που παράγει πολύ. Το να αυξηθεί ο βασικός μισθός και κάθε φορά που αυξάνεται ο βασικός μισθός, μην φανταστείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα και με ένα διάταγμα. Πάντοτε πρέπει να συνυπολογίζεις αν υπάρχει αύξηση εκείνη της παραγωγικότητας που να επιτρέπει την αύξηση των βασικών μισθών. Φαίνεται ότι τα τελευταίο χρόνο έχουμε δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες, έχει αυξηθεί το ακαθάριστο εθνικό μας προϊόν, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δοθούν αυξήσεις σε αυτούς τους βασικούς μισθούς. Μην φανταστείτε όμως ότι ο εργαζόμενος του βασικού μισθού ξαφνικά μπορεί να γίνει πλούσιος. Αυτό δεν γίνεται. Καλά, αν αυτό είναι αλληλεδομένο. Αλλά είναι όμως ένα... Αγαπητοί μου, συγγνώμη, μία κουβέντα. Ναι. Αν οποιαδήποτε κυβέρνηση αποφάσισε έτσι θεληματικά να φτάσει το βασικό μισθό, ας πούμε, στα 900 ή στα 1000 ή στα 1200 ευρώ, αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα να καταστρέψει απλά και μόνο κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να πληρώσουν αυτούς τους μισθούς ή να αναγκάσει
κάποιους εργαζόμενους να συνεχίζουν να εργάζονται παράνομα, στη μαύρη εργασία. Πράγμα που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι καθόλου καλό, είναι μάλλον προς την καταστροφική κατεύθυνση. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε παροχές από εδώ, ΠΑΣ, διάφορα κτλ. Έρχεται σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο Sky, και λέει ότι εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να δώσουμε εκτάκτως και το δώρο Πάσχα. Ερώτημα πρώτον, αν δεν υπήρχαν, το είναι πολιτικό αυτό, αν δεν υπήρχαν οι εκλογές εδώ έτσι οι επερχόμενες, θα το έλεγε αυτό ο κύριος Σταϊκούρας? Και ερώτημα δεύτερο και σημαντικό, αντέχει η οικονομία να δώσει και το δώρο και αύξηση και τα ΠΑΣ και όλα τα υπόλοιπα? Λοιπόν, να σας πω, στο πρώτο ερώτημα καταρχήν, αν δεν υπήρχαν εκλογές, θα έδινε κάποια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, επιδόματα? Όχι. Η αλήθεια είναι, ότι όταν δεν έχεις μπροστά σου εκλογές, έτσι, όταν δεν έχεις μπροστά σου εκλογές, αγαπητοί μου, μπορείς να σκεφτείς, πώς να το πούμε, με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Μία αυστηρότητα όμως που μελλοντικά βελτιώνει τα πράγματα. Ξέρετε, μοιάζει λιγάκι, αγαπητοί μου, σαν τη δίαιτα. Όταν πλησιάζει η ώρα των γιορτών, τρως λίγο παραπάνω. Όταν πλησιάζει όμως η ώρα της πλάζ, τότε πρέπει να κάνεις δίαιτα. Λοιπόν, οι εκλογές μοιάζουν λιγάκι πάντοτε και σε όλες τις δημοκρατικές χώρες, λιγάκι με γιορτές. Ένα γλυκό παραπάνω το επιτρέπεις στον εαυτό σου. Δεν επιτρέπεις όμως ούτε εφτάρνια, ούτε οχτώ κοτόπουλα. Α, να ανησυχούμε για την περίοδο της πλάζ τώρα. Μπράβο λοιπόν. Το ζήτημα είναι ακριβώς, κάθε φορά που βλέπετε μεγάλες γαλαντομίες και όταν στις γιορτές ξεφεύγουμε, όπως οι περισσότεροι από εμάς ξεφεύγουν στο φαγητό των εορτών, μετά ο Φλεβάρης και ο Μάρτης είναι με ένα γιορτάκι το βράδυ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση ούτε θα πλακωθεί στις τούρτες, να το πω λαϊκά, ούτε και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για έντονη δίαιτα στη συνέχεια. Mm-hmm. Απλά και μόνο είναι σαφές ότι στην παρούσα περίοδο πρέπει να εισακουστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και στα όρια των αντοχών της οικονομίας μας τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι, που είναι απολύτως κατανοητά εξαιτίας του σημαντικού πληθωρισμού που θίγει όλη την Ευρώπη και όλο τον πλανήτη. Δεν πρέπει στην παρούσα κυβέρνηση, δηλαδή οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε μεριά του χώρου, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, να πει εγώ αδιαφορώ, ας πούμε, για το γεγονός ότι οι άνθρωποι χαμηλών εισοδημάτων αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο σούπερ μάρκετ. Και με αυτή την έννοια, ας πούμε, θεωρώ απολύτως λογικό να δοθεί αυτό το market pass. Όπως δίνεται και σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη, ειδικά σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, μία λογική στοχευμένων επιδομάτων σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε έτσι μία μικρή παρέκβαση, αυτό υπουδενή δεν είναι κάτι που είναι ενάντια στο φιλελευθερισμό, όπως πολλοί θέλουν να πούν, ούτε κάποια στροφή της Νέας Δημοκρατίας προς τη σοσιαλδημοκρατία και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Είναι κάτι απολύτως αναγκαίο για να διασφαλίσεις ότι το οικονομικό και κοινωνικό σώμα θα μπορέσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να αντέξει. Καλά, αν το βλέπαμε, κύριε καθηγητά, αν το βλέπαμε και σκληρά φιλελεύθερα, εντελώς φιλελεύθερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ενέσιμο για να δυναμώσει την οικονομία. Μπράβο, έτσι. Προσέξτε το. Έχει τέτοια εργαλεία, η φιλελεύθερη οικονομία έχει τέτοια εργαλεία. Ακούστε ακριβώς να σας πω τώρα το εξής. Το σκληρά φιλελεύθερα, πολλοί δυστυχώς έχουν την αντίληψη ότι το σκληρά φιλελεύθερα σημαίνει άπονα ή ανέστητα. Να μάθουν, έτσι. Να πάρουν ένα βιβλίο να δουν τι σημαίνει φιλελευθερισμός και μετά. Έτσι μπράβο. Ο πραγματικός φιλελευθερισμός πάντοτε έχει κοινωνική συνέστηση. Δηλαδή δεν αδιαφορεί ο πραγματικός φιλελεύθερος για την ταλαιπωρία του αδύνατου. Και αν μου επιτρέπετε έτσι να βγάλω και μια νότα κάπως πιο δασκαλίστικη, ο ιδρυτής, ο θεμελιωτής του φιλελευθερισμού, ο Άνταμ Σμιθ, ήταν ένας καθηγητής που ξεκίνησε το έργο του και τη σκέψη του μιλώντας για αυτή την έννοια της κοινωνικής ενσυναίσθησης σε ένα εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο του που λεγόταν «Η θεωρία των ηθικών συναισθημάτων». Μάλιστα. Έτσι. Ερώτημα τώρα.
η ελληνική οικονομία έχει αυτές τις διαρθρωτικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει με αυτό το φιλελεύθερο πνεύμα? Όχι. Τις φτιάχνει. Ωραία. Τις φτιάχνει. Ωραία. Τις φτιάχνει, αγαπητοί μου. Τις φτιάχνει. Δυστυχώς στην Ελλάδα υφίστανται ακόμα πάρα πολλές παθογένειες. Ακόμα το οικονομικό μας σύστημα έχει πολλές διαρθρωτικές ατέλειες και αδυναμίες. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους δεν είχαμε καμία ιδιαίτερα ανεπτυγμένη χώρα που σιγά σιγά τη χαλάσαμε, όπως πολλοί εντελώς λανθασμένα νομίζουν. Σωστό. Το ελληνικό κράτος ξεκίνησε ως η φτωχότερη επαρχία των Βαλκανίων και καταφέραμε μέσα σε 200 χρόνια να βρισκόμαστε στην κοινωνικο-οικονομική ελίτ του πλανήτη, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα αρκετά υψηλό βιωτικό επίπεδο, έχοντας μάλιστα στην πορεία την ιστορική μας κάνει και σαν κοινωνία και σαν λαός πάρα πολλές λανθασμένες επιλογές. Δηλαδή και με τις κατραπακές μας, να το πούμε έτσι, και τις αστοχίες μας, καταφέρνουμε να είμαστε πολύ ψηλά. Εν μέρη πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αλλά το να γυρίσουμε και να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια οικονομία και ένα παραγωγικό σύστημα το οποίο πραγματικά είναι απολύτως σύγχρονο ή πρωτοποριακό, δεν ισχύει αυτό. Και εδώ πέρα υπάρχει και ένα σημαντικό ζήτημα που εγώ, αν ήμουν αντιπολίτευση ή αν είχα το ρόλο να αντιπολιτευθώ εκεί, αν θα έβαζα μια πρόσθετη νότα, θα ήταν αυτό στην κυβέρνηση. Το πολύ σημαντικό ζήτημα που πιθανώς να χρειάζεται να δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στο μέλλον είναι να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να πατήσει σε πραγματική βάση ένα νέο κύμα φιλελευθερισμού με κοινωνική ενσυναίσθηση στην Ελλάδα. Να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός, να δημιουργηθούν οι συνθήκες και τα κίνητρα για καλύτερους μισθούς, για καλύτερες εργασίες. Αυτό δεν είναι εύκολο στόχος. Μάλιστα. Τώρα έχουμε ένα ερώτημα. Ένας τηλεθεατής λέει, γιατί στον ιδιωτικό τομέα να δοθεί ο 13ος μισθός, ένα δώρο, γιατί να μην δοθεί και στο δημόσιο? Γιατί να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Ναι, καταρχήν αυτός ο 13ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα δεν θα δοθεί από το κράτος. Στην ουσία αυτή η αύξηση των βασικών μισθών καλύπτεται και βαραίνει τις επιχειρήσεις, την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Δεν πρόκειται να βάλει το χέρι στην τσέπη το κράτος και να σπρώξει σε κάποιο εκτροχιασμό τα δημόσια οικονομικά μας που προλίγου θέσατε. Η αύξηση αυτή του βασικού μισθού θα γίνει από το πορτοφόλι των επιχειρήσεων, των ιδιωτικών. Ενώ μια αύξηση στους μισθούς του δημοσίου θα σήμαινε ότι θα φορτώναμε με πρόσθετα έξοδα το δημόσιο προϋπολογισμό. Που προσέξτε ποιο είναι το σημαντικό. Αν το κάναμε αυτό στην παρούσα φάση, για να διατηρηθεί η ισορροπία, θα έπρεπε να αυξήσουμε κάπου τη φορολογία. Αν θέλουμε να δώσουμε διαυξήσεις στους μισθούς του δημοσίου, πρέπει να μου πείτε πού θα βρούμε φορολογικά έσοδα, πού θα φορολογήσουμε. Στην παρούσα φάση λοιπόν. Ή μάλλον πόσο περισσότερο να φορολογηθεί αυτή η επιχείρηση? Κάθε φορά, και εδώ πέρα είναι κάτι που θέλω να το έχετε υπόψη σας, επειδή είσαστε και δημοσιογράφοι υψηλής ποιότητας, κάθε φορά που ακούτε από οποιονδήποτε να σας λέει αύξηση των μισθών ή των δαπανών, θέλω να το ρωτάτε πάντοτε και ποιον θα φορολογήσουμε για να τους έχουμε αυτούς τους πόρους. Ναι. Όποιος ζητάει πιο πολλούς, ας πούμε, γιατρούς ή πιο πολλούς δρόμους ή πιο πολλά αεροδρόμια, να του λέτε ποιους θα φορολογήσουμε για να τα έχουμε όλα αυτά. Δυστυχώς είναι ένα οδυνηρό ερώτημα, αλλά ξέρετε, η οικονομική επιστήμη, αγαπητοί μου, και η πολιτική οικονομία είναι μια επιστήμη η οποία δεν είναι ρομαντική, ούτε ευχάριστη, ούτε παρηγορητική. Είναι πολύ σκληρή επιστήμη, όπως είναι και η ιατρική, έτσι. Πρέπει να λέει την αλήθεια πάντα. Σωστό. Ωραία, ναι. Παρόλα αυτά όμως και στο δημόσιο έρχεται να δώσει μια έμεση αύξηση. Σταματάει, ας πούμε, την εισφορά αλληλεγγύης στο δημόσιο. Το οποίο ακόμα παίζεται αν στον ιδιωτικό τομέα θα υπάρξει κάποια μείωση και όχι κατάργηση. Υπάρχουν τέτοια δώρα, ας το πούμε, που έρχονται να ισοσκελίσουν κατά κάποιο τρόπο απώλειες των τελευταίων ετών? Διότι όλα αυτά τα μάθαμε τα τελευταία χρόνια, έτσι, λόγω μνημονίων,
Φορτώθηκαν και άλλοι φόροι που μειώσαν το εισόδημα. Ναι, λοιπόν, σωστά το λέτε. Ακούστε μια σημαντικότατη διαφορά. Όταν μειώνονται οι φόροι, σου μένουν στην τσέπη σου τα χρήματα να τα αξιοποιήσεις όπως εσύ νομίζεις καλύτερα. Με τη δικιά σου άποψη, με τη δικιά σου επιλογή, με το δικό σου, ας το πούμε, γούστο και προοπτική. Όταν σου δίνουν ένα επίδομα ή όταν σου δίνουν ένα δημόσιο μισθό, αυτό στην ουσία σημαίνει ότι σου έχουν αφαιρέσει από το πορτοφόλι όλα όσα θα μπορούσες εσύ να τα έχεις εξοδέψει με τη δικιά σου βούληση. Έχει τεράστια σημασία. Μάλιστα. Άλλο πράγμα είναι να σου αφήνουν το εισόδημά σου να το διαχειρίζεις εσύ όπως νομίζεις και άλλο να στο παίρνει το κράτος και να το διαχειρίζεται όπως αυτό νομίζει καλύτερα. Και προσέξτε και κάτι. Και να σου δίνει μήλα. Ναι, έτσι, μπράβο. Και προσέξτε και κάτι. Πολύ συχνά έχει αποδείξει η οικονομική ιστορία ότι και με τις καλύτερες προθέσεις ένα κράτος δεν είναι τόσο εύστοχο στις επιλογές του όσο είσαι εσύ ο άνθρωπος που ξέρεις τι έχεις στην τσέπη σου, ποιες είναι οι ανάγκες σου και τι θα μπορούσε να κάνεις στο μέλλον. Με τι ικανοποιείσαι. Για παράδειγμα, δεν μας αρέσουν σε όλους τα μήλα. Έτσι, έτσι, το να σου δώσουν δωρεάν μήλα ενώ σου έχουν πάρει τους σπόρους για να τα αγοράσεις μόνος σου, αυτό είναι άσχημο πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που σας είπα, αυτό είναι σκληρά φιλελεύθερο, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ζήτημα κοινής λογικής. Βέβαια, αυτό το και καλά σκληρό φιλελευθερισμό, πολλοί δεν τον αγαπάνε. Γιατί γυρίζουν και λένε, α, δηλαδή, αν αφήνουμε στην τσέπη του απλού πολίτη τους πόρους που του αναλογούν, εμείς μετά πώς θα ασκούμε εξουσία, πώς θα έχουμε τις καρέκλες μας να καθόμαστε, πώς θα ταΐζουμε τη γραφειοκρατία μας. Σωστό. Βέβαια, δεν μπορούν να το πούνε έτσι ευθέως. Οπότε κατηγορούν και καλά τη σκληρή φιλελεύθερη σκέψη, αγαπητοί. Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι που λέγεται ιδιωτικό τομέα. Ακούω τον Πρωθυπουργό σήμερα ότι στο μέλλον ή του χρόνου ή φέτος, κάπως κάποια στιγμή, σκέφτονται να μειώσουν πάλι τους φόρους, να γίνει μια μικρή ακόμα μείωση φόρων, να περιοριστεί η εισφορά αλληλεγγύης και να σταματήσει αυτή η ληστρική διαδικασία, που τη λέω εγώ ληστρική, έτσι μπορεί να μην είναι, να κάνω λάθος, για την προκαταβολή φόρου. Δηλαδή να μειωθεί αυτή η προκαταβολή φόρου που είναι 100% πλέον. Έτσι έχουμε φτάσει, ας πούμε... Έχει μειωθεί η προκαταβολή φόρου, είναι λιγότερο, έχει φτάσει στο 50%, δεν το θυμάμαι, μέσα από διαδοχικές μειώσεις έχει πέσει. Τώρα λένε να μειώσουμε κι άλλο το εφεύρημα του κυρίου Μάνου, ας πούμε. Θα μειωθεί κι άλλο αυτό. Το ζήτημα είναι, προσέξτε όμως, αγαπητοί μου φίλοι, ως διαμαγείας δεν πρόκειται και δεν είναι σωστό να μειωθούν οι φόροι. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε για μία μείωση της φορολογίας, μιλάμε στην ουσία για μία διακινδύνευση της δημοσιονομικής μας ισορροπίας. Ναι. Αν μία δραστική μείωση των φόρων φοβήσει τις αγορές που μας δανείζουν, εκεί πέρα μετά αρχίζουν και βγαίνουν κόκκινα σήματα κινδύνου, όπως στην Πάδα και στην Αγγλία. Την μεθοδολογία και την αναλογία μας τη λέτε. Και να κλείσουμε έτσι με αυτό. Ναι, την αναλογία, ποια αναλογία. Την αναλογία, πώς πάμε για να μειώνουμε φόρους. Λοιπόν, εγώ να σας πω, δεν θα σας πω τόσο την αναλογία, όσο σας πω εγώ τι θα προτιμούσα. Εγώ αν ήμουνα και χάρασα την πολιτική αυτή, θα έδινα μεγάλη έμφαση καταρχήν στη μείωση των εργοδοτικών και των εισφορών των εργαζομένων. Θα ήταν η πρώτη μείωση που θα έκανα. Και κοιτάξτε τώρα για να μην σας πω ότι... Το υπενήχθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών αυτό. Βεβαίως. Και κυρίως το υπενήχθηκε ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός. Αλλά, μπράβο. Αλλά για να τηρήσω αυτό που σας είπα πριν, δεν θα βλέπω μόνο την γλυκή όψη, αλλά την γλυκιά όψη, αλλά θέλω να βλέπω και την άλλη όψη. Πιστεύω ότι κάποιες φορολογίες, όπως οι φορολογίες των ακινήτων, πασίγνωστος έμφυα, δεν ξέρω αν πρέπει να μειωθεί με μεγάλο ρυθμό στη συνέχεια. Μάλιστα. Δηλαδή εγώ δεν θα το μείωνα τον έμφυα. Τώρα θα μου πεις, εσύ το λες χάρη σε... Που θεωρείται άδικος φόρος ο... Αυτό σας λέω, να σας πω με τη δικιά μου άποψη. Ίσως να είναι ο δικαιότερος όρος από όλους. Γιατί δεν είναι σε κάτι το οποίο, πώς να το πω, παίρνεις από τον απλό εργαζόμενο ή από τον επιχειρηματία που βάζει το κεφάλι του στον τουρβά το κομμάτι, το ψωμί, το παίρνεις από αυτόν που έχει ακίνητη περιουσία.
που φυσικά βέβαια αυτή η ακίνητη περιουσία είναι η μεγάλη συζήτηση τότε επί Καραμαλή. Η μεγάλη ιδιοκτησία δεν πρέπει να απαλλάσσεται από φορολογία. Ωραία. Για έναν σκληρό φιλελεύθερο, λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ.